Την προετοιμασία της ολοκλήρωσε η Εθνική Ομάδα Καράτε στο Βόλο εν ώψη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που φιλοξενείται στην Αθήνα 7-8-9 Μαΐου στο κλειστό γυμναστήριο Ταεκβοντό στη Γλυφάδα. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, το Πανθεσσαλικό Στάδιο φιλοξενεί στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του την Εθνική Ομάδα Καράτε με σκοπό να επαληθευτεί η παράδοση που θέλει την Εθνική Ομάδα όταν προετοιμάζεται στο Βόλο να επιστρέφει από την όποια διοργάνωση συμμετέχει με σημαντικές επιτυχίες στις αποσκευές της. Ναι, η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε μου έκανε την τιμή να είμαι πρόεδρος στην Οργανωτική Επιτροπή για τους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στην Αθήνα. Είναι όλα τα παιδιά που βλέπετε είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές, έχουν διακρίσεις σε παγκόσμιους αγώνες και βέβαια αυτή η ομάδα κέρδισε την πρώτη θέση στο καράτε στους μεσογειακούς αγώνες που έγιναν στην Πεσκάρα. Η προσπάθειά μας έχει σαν στόχο το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στην Αθήνα το Μάιο. Σήμερα εδώ έχουμε τα μεγαλύτερα και κορυφαία ονόματα του καράτε παγκοσμίως και το εννοώ αυτό που λέω, γιατί η Ελλάδα είναι πέμπτη στην τελική κατάταξη στο παγκόσμιο στερέωμα του καράτε. Είναι λοιπόν για μας πολύ σημαντικό, διότι οι εγκαταστάσεις είναι τέλειες, άριστες, οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές. Και φυσικά έχουμε τις κανόνες οι οποίες είναι κοντά και θα μπορούν οι αθλητές την ίδια μέρα να κάνουν 2 και 3 προπονήσεις. Πάντα σε κάθε σοβαρή διοργάνωση ερχόμαστε στο Βόλο και κάνουμε την προετοιμασία. Κότσι, οι στόχοι είναι υψηλοί, έτσι φαντάζομαι, για ακόμη μια διοργάνωση. Φυσικά, την περασμένη φορά που κάναμε προετοιμασία εδώ ήρθαμε πρώτοι στο Μεσογειακό, στους Μεσογειακούς Αγώνες και πρώτοι και στα Gold Games. Ήταν μια πολύ σκληρή προετοιμασία. Και οι προπονητές και όλοι οι αθλητές καταβάλαμε το μέγιστο των προσπαθειών μας. Είναι για μας μεγάλο κίνητρο το γεγονός ότι το πρώτο πανευρωπαϊκό γίνεται στην Αθήνα. Και συν το γεγονός ότι οι προπονήσεις εδώ στο Πανθεσσαλικό μας πάνε στην πόλη του Βόλου και ελπίζουμε για το καλύτερο. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε να έχει κόσμο το στάδιο στην Αθήνα. Ελπιστούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα και ελπίζουμε η Αθήνα και όλη η Ελλάδα να χαρεί πολλά μετάλλια. Στη διοργάνωση μετέχουν συνολικά 1.500 αθλητές από 45 χώρες και το επίπεδο οπωσδήποτε ανεβαίνει, αφού θα λάβουν μέρος τα καλύτερα ονόματα του Κιονκουσικάι Καράτε.